Έχει κοιμάμε και αυτή την αναμέτρηση. Θα μιλήσω λεπτό συγγύη για την Μπάρι Νταμπούδη, ο οποίος θα πρέπει να μπορεί να σπάσει το τροσκέο. Με μια ημίνη, θα μες την πιο πέζη πραγματικότητα τώρα. Θα αφήσει το πλοίο, έχουμε την αναμέτρηση. Στην Big Babes και την Boys του για 3 στο Χαρίδης ξεκινάει ζεστά. Στος 3-0. Κάνει σε ένα jump shoot τώρα, είναι έτοιμο. Από την πλευρά του. MVP φωνάζουμε για τον ίδιο συμπαίκτη του από τον πάγκο. Κάνει πέρασε, θα φύγει τώρα, θα κόβει και από τον Σπανό. Αμυντικό rebound στην υγειά του. Κάνει την περάσει στον πάγκο, τον The Boys. Ζητάκι, ξεκινήσει ως βασικός, The Middle Loop. Καλώς δέχεται πολύ καλή άμυνα από τον Ιατρίδη, θα βγάλει μια σκοτωμένη πάσα Μινογλου. Ένα jump shoot, δεν θα δικαιώσει airborne από τον Μπιζνάκη και τον Καρύδη. Ο Καρύδη στην Ιατρίδη και πάλι θέλει να συνεχίσει το σερί και back to back τρίποντα. Σερί με δύο τρίποντα, οκ, 6 πόντι σερί, από τον Βαϊσέκη. Ακούγεται καλύτερα για σερί, να κολλήσεις πίσω αυτό. Όλο είναι θέμα marketing, δεν Μινογλου. Θεό δίνει ένα screen και την μπάλα. Μαγιοριού, και σου πάει μέχρι μέσα, στέκεται απέναντι σε δύο, είναι άστοχος, διατρίζει στο rebound, δεν θα χάσει χρόνο, αλλά το Καρύδης. Ο Καρύδης άλλαξε ταχύτητα απέναντι στο Σπανό, τον παίζει στα πόδια του, πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος. Δεν θα καταφέρει να κάνει ο κόκκι τους δικούς του πόδιους, αλλά και του νικητικού της ομάδας του. Στο διατρίζει άλλαξε με τον Τέο και είναι άστοχος τελικά. Ο Μαγιοριού, αμυντικό rebound. Βοητάρι, βασικός, by the way, παρεμπιπτόντες 8 παίκτες στην σύνθεση των Big Babes. Ζήτης, συγγνώμη που έχει βάλει πάτη τον Σπανό, θα γυρίσει από τη μία, θα γυρίσει από την άλλη, θα βάλει το καλάθι. 8-2 έχει ξεκινήσει. Πολύ δυναμικά οι The Boys, οι οποίοι κρατούν το αίτητο έπειτα από 5 παιχνίδια. Καταφέρουν να περάσουν και από τους συγκεκριμένους μαζί, τους οποίους αναμένεται να αντιμετωπίσουν και οι Babes έπειτα από αυτό το παιχνίδι και θα είναι ο τελευταίος τους αγώνας για την κανονική διάρκεια. Ο Ζήτης άλλαξε ταχύτητα στο για 3, έχει βρεθεί ελεύθερος και είναι έστοχος. Μαϊτάρης. 11-2, νέα πόντι στην διαφορά του. Μάχης, δε ωραία πάσα πέρασε στο Δημήρογλου. Μάχης, Παλαιοδιού, λάθος όμως τώρα, έκλειψε ο Βαρύδης και θέλει να πάρει και ένα ακόμα τρίποντα από την κορυφή. Είναι άστοχος όμως τώρα, λέει ο Αρμπέρα, θα πάει εκεί που είναι συμπαίκτης του, ο οποίος θα πάρει και αυτό το τρίποντα, είναι άστοχος και ο Παϊτάρης. Με την κορυφή. Μιλάμε για πάγκους, ο πάγκος των The Boys είναι όχι απλά πλήρης, υπερπλήρης, έχουν παραπάνω παίκτες από 7 στον πάγκο. Θα παίξουν όλοι προφανώς. Γιώργος Πατήκας μας έκανε την τιμή να παραστήσει την συνέντευξη. Μπριγκέιμς, διατρίζει από τον Καρύδη, συνεχίζει το show, 14-2. Time out. Βλέπετας διαφορά. Το πρώτο, ούτε καν τρίμε από 2,5 λεπτά και κάτι να είναι στην υπέρ. Λευρά των αντιπάλων τους για 12 πόντους επιστρέφουν σε πολύ μαλλό, μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει που αλλού, Ζωνε Καρίνα, το γνωστό Basket House της Θεσσαλονίκης, το κόσμημα του Basket House Θεσσαλονίκη, ένα από τα αρκετά. Τα γήπεδα, δεν μείνω ολού. Έτσι το time out έχουν επανέλθει και οι δύο ομάδες στο παρκέ, όπως ήταν αναμενόμενο. Δεν θα μείνουμε εκεί πέρα για πάντα. Οι The Boys καλούνται να βρουν λύσεις και γρήγορα τόσο σε άμυνα όσο και σε επίθεση. Δεν παίρνει αυτή την άστοχος και πάλι θα πάει η μπάλα εκεί που είναι ο Παϊτάρης και ο Παϊτάρης που είναι η μπάλα. Σηκώνει το Δημήρογλου. Λίγο πατινάζει το παρκέ, σηκώνει το λακαλά. Για τρίτη σου για τρεις άστοχος. Δεν παίρνει μπάλα για τους Big Babes. Δημήρογλου. Περάσει το Μαριό Μασούδη για πρώτη φορά. Έχει πάρει την μπάλα. Deflection δεν πήρε την μπάλα Παϊτάρης. Δημήρογλου. Έχει πάλι μέχρι μέσα, είναι άστοχος όμως στην πάσα του, ο Μασούδης θα συγκρατήσει Λεπτοκαρίδης. Σκάσε πάσα ο Τερζίδης. Γύρισε και πάλι Λεπτοκαρίδης, παρά λίγο καλάθι και φάουλ. Θα αρχιστεί σε δύο βολές ο Γκάρτον Μπέιβις. Δεν πεθαίνω. Εγώ σκυρίξω όπως δεν έχει. Έτσι εδώ στην πρώτη του Καρίδης. Φέρει στο ενεργητικό της ομάδας του και από την γραμμή των ελευθερών τώρα. 15-2. Όσο και στη δεύτερη, 16-2. Η φορά φέρει τον Big Babes στους 14 ολόκληρους πόντους πριν καν ολοκληρωθούν 30 λεπτά. Αγωνιστικά, πύρο του. Στάκης Θεό τώρα, ωραία πάσα. Δεν θα περάσει όμως μέχρι μέσα στη ρακέτα. Ένα ακόμα κλέφτη όλο το καλύτερο. Στα 20 δευτερόλεπτα.
ξύπνησε, πήγε να κλέψει την μπάλα και συγκράτησε ο Παπ. Τρέχει 2-2 ενό σκαστή πάσα, θα πάει μόνο του. Μια στο γνωστό του επιθετικό ριμπάντ, κόπη και αυτό είναι το Καρύδι. Ποιο παίρνει και κατεβάζει. Νόλου πάσα στον Ιατρίδη, υπέροχη πάσα στον Τζιρόνι, είναι άστοχο όμω. Επιθετικό ριμπάντ και καλάθι. Από τον Ιατρίδη, 18-2, Αλεξανδρίδη. Του τελικού. Την υπερδιμάστερ την κλέξε τώρα από τον Ιατρίδη, Δημήρο Γλουδέφη και η πάσα και τώρα πάει, θα αφήσει την πάρα στο καλάθι και θα καρφώσει. Τερζίδης, αδιανόητο ξεκίνημα, 10 φορές περισσότερη πόντι για τους Μπέιμς από το... αυτή τον Μπόιζ. Τέο, το φράσιος 18, δεν μην ρωγω σου και ας 3, πρέπει να μπει, είναι άστοχος και πάρει θετικό rebound του Σάκης. Τερζίδης, στα 10 δευτερόλεπτα θέλει να αποστάρει, deflection. Πάπς για 3, στέκεται, stops and pops και είναι μέσα, 25. Ο Γεωργίου, 15 η διαφορά. Ο Καρύδης, όπως έχει ξεκινήσει στη ζώνη του Λυκόφωτος, γιατί Τρίδης δίνει ένα screen. Ο Καρύδης τώρα θα τον τροφοδοτήσει από εκεί στη γωνία στην κοινότητα σου. Για 3, άστοχος, αμυντικό rebound του Ασούτης. Είναι κάποιος που δεν θα μπορούσε. Μπέιμ, οποία έκπληξης. Ο Τρίδης έχει κάνει το foul, καλό foul ήταν αυτό τον πάγο της ομάδας του. Δεν ξέρω, φίλε, δεν καταλάβω. Οκ. Εντάξει, και δεν είναι όλο περνάνε στον πάγκο. Τους έτσι θα περάσουμε... έχουν ήδη περάσει μάλλον, για να είμαστε ακριβείς. Ο Τιάμις για 3 σάστοχο. Βλέπουμε στον rebound του Καρύδης. Με Τιάμι, ο οποίος παίζει καλή άμυνα. Τιρώνης. Δεν ξέρω χαλά τι έχει περάσει για τους boys. Πέρασε, έκανε λάθος όμως, άλλαξε ενδεχομένως στον αέρα, απόφαση ο Τερζίδης. Προσπαθεί να τρέξει, ο Παπαγεωργίου θα αφήσει, είναι άστοχος, υπάρχει αμυντικό rebound της Ιρώνης. Για το κλέψιμο, πέφτοντας κάτω, δεν θα το πάρει. Τιάμις. 25 παραμένει, ο Παπαγεωργίου ζήτησε και με το που ζήτησε, παίρνει το σούτ, είναι άστοχος όμως, αμυντικό rebound. Αν το βασούδι. Αλλάξεις. Αλλάξει στα 15 δευτερόλεπτα, παίρνει το σκρίνο από το 15 και 15 πόδια της διαφοράς, 3 δεκαπεντάρια. Για 3 είναι άστοχος στην πρώτη προσπάθεια. Τσιάμις υπηρέτησε άμυνα, υπάρχει θετικό rebound όμως Θεό. Πάλι Τσιάμις από τη γωνία, καλό πάση James για 3, χαλάζεις και αυτός άνθρωπος ξανά επιθετικό rebound το ίδιο. Westbrook στο Τσιμανέλα, ωραίο. Ο Γεωργίου μέχρι μέσα σέρβιρα την πάνω στο καλάθι, σερβιτόρος 27. Ένα μικρό 0-5 σερί. Ισορροπεί κάπως τα πράγματα για τους The Boys. Το Καρύδης πήγε το πέφτυρο και το έκανε ο Χαλάτζης. Γεωργίου, σκαστή πάσα για μη. Λάθος πάσα τώρα για το Καρύδης. Έκλεψε. Ο Καρύδης πέρασε το κέντρο, πέρασε και τον Παπ μερικός και υπάρχει σύριμα. Φαουλ. Τζίδης, δεν θα πάρει κάποιες παραπάνω προσπάθειες. Όταν θα και αν θα παίξει χωρίς τον Βουκαρίδη στο παρκέ. Ωραία πάση, δεν συγκράτησε όμως και δεν έβαλε το καλάθι. Ο Τσιρόνης έκανε το 1-2, συγκράτησε. Τζάμις. Εμείς τώρα ο καλάθις από τη γωνία παίρνει την εσωτερική. Έβαλε το καλάθι. Ζήτησα να μετρήσει πολλαπλή από τους παίκτες του Μπούλου. Δεν το έχουν μετρήσει και χθες. 4 φάουλ το 4 στο μεταξύ, λέει η γραμματεία, αναφερόμενη στον Νίκο Τερζίδη. Χαμηλά από το φάουλ, ναι, πράγματι. Λάτσις. Ζήτησε αλλαγή ο Σπατήκας, ο οποίος φοράει ακόμα τη φανέλα του Θεσσαλονίκη. Για 3 από τη γωνία, άστοχο. Τον Μπάμπο πίσω, ξαναπάρει με την μπάλα, έπειτα από την κόρη Μπάουν και καλά διαπέντε τον Τιρόνι. 29. Σηματοδοτείται σιγά σιγά η επαναφορά, το ξεκίνημα του comeback from the boys, το οποίο αναμενόταν και αναμένεται ακόμα. Τερζίδης, Τερζίδης είναι στην κορυφή τώρα. Τερζίδης να jump shoot, έστοχο από την Τζιρόνι. 22-9. Αλλάζεις. Και εμείς από τη γωνία παίρνει στο Τερζίδη, που έχει φορτωθεί με 2 φάουλ. Αλλάζεις σουτιά 3 από την κορυφή, έστοχος! 2-12, διαφορά στρογγυλοποιείται στους 10. Το Καρύδης δεν θυμάζεται ότι ο Τσιόγκας θα περάσει για πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο μαζί με το Πατρικά. Ωραία.
Ο Ζαρίδης πάει κόντρα σε όλους και σε όλα, είναι άστοχος όμως. Θα σπρώξει την μπάλα ο Ιατρίδης. Όχι. Δεν είναι μπέικ της μπάλα. Στην πώς έχει αυτός, διορθώνουμε. Πήγα σε Σιόγκος, περνάνε εντός του Γεωργίου και τον Μπάγκλ. Με τον Χαρίδης, Ιατρίδης, χέρι με χέρι. Πάει μέχρι τη μέση, θα βγάλει την πάσα της φλέξης. Ο Καλάτσης, την πάσα που πήγε να βγάλει ο Λεάντρο, ο οποίος έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Ο Τζίπης έχει περάσει τον Μπάγκλ, έχει φάει με δύο φάουλ και έχει κλέψει την πάρα ο Καλάτσης. Τι κλειστή έχει βρει, τι είχα στο καταδίκτυο, έχει βγει όμως και έχει βρεθεί ελεύθερο στο τια 3. Έρθει όμως και πάλι! 22-15, κοιτάξτε και ακούστε πώς το πανηγυρίζουν οι boys. Ιατρίδης. Ιατρίδης. Σε 13 δευτερόλεπτα σκαστή πάσα, δεν θα περάσει μέσα στον Ιατρίδη, ο οποίος... Είναι το φάουλ. Καλάτι. Τη φορά έχει πάει στο σύν 18, τώρα είναι στο σύν 7 για τους Babes. Ιατρίδης. Για 3 είναι άστοχος. Είναι άστοχος χρόνο. Ελόπτω από την Ξεμοσίδης. Δεν πήρε το αμυντικό rebound αντελές. Τζάτσι Μπέις το χαρτό να πάρει μέσα από τον Αλάσι και εγώ έχει βρεθεί ελεύθερος. Πέτερ της Λόστρος Μπέις, ο Τζιόκας. Ο Λάνου. Στη 2-17 η Ιατρίδης. Χέρι με χέρι πάλι από τον Λάνου, παίρνει τη σκρίνα από τον Ιατρίδη στα 13 δευτερόλεπτα. Συγγνώμη, σου πια 3 σάστοχος αμυντικό rebound του Φαλατσί. Και έχουμε περάσει το τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Τη γωνία θα πάρει και αυτό το τρίπλο και αυτό μέσα! Σχεδόν άπανε σόρτι στον πάγκο των Boys. Σκάμιζε, στόχισε και ο Χαρίδης. Ο Χαρίδης πέρασε, άφησε στο καλάθι, είναι άστοχος όμως, πατήκα το rebound. Και στο πάγκο την μπάσα τη βρήκε στον Αλατζή. Σούλης έκανε μια προσποίηση, τσιρώνει την έφαγε. Σου διατρίσκει και πάλι έρμπολο όμως αυτή τη φορά από τον Γιάμι. Δεν θα παίρνει όλα ούτε για τους Boys. Αυτό καλά θέλει τον Μετοβαρίδη, μπήκε και αυτό by the way. Τι, δεν χάνει ούτε κατά λάθος. Από τον Ρέος του τόσο αλετζάντα. Δεν χάνει ούτε κατά λάθος. Κάνει τον deal. Γράφει deal στην πανέλα. Ναι. Σύρος περνάει εντός στη θέση του Χαλάτζη. Ανακατεύω την μπασκετική του στράπουλα χρησιμοποιώντας εδώ στο λογικό μου στην Γαλλία, είναι απάντα. Πολλά πίσω από τους παίκτες που έχουν και στον πάγκο, γιατί μπορείς και πολύ καλά κάνουν. Στο μεταξύ έχει πάρει ο Ιατρίδης, του γίνει αποστάρι, έχει διπλώσει άντρα πάνω του. Θα γυρίσει δεξί που γυρνάει άσομο, χωρί μπάουν και φάουλ που έχει γυρίσει ο Εντοχαρίδης. Φάουλ που έχει γυρίσει στο σειρό. 22-20, 12,6 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Εντοχαρίδης στις βολές. Άσομο στην πρώτη ο πρωταγωνιστής όσον αφορά το σκοράρισμα στην πρώτη περίοδο τουλάχιστον με τους Babes. 24-23-20. Βασίτης στην παραφορά. 10 δευτερόλεπτα όλα για τους Boys. Γιάμις, δεν έχουμε κάνει το φάρμα του και πάλι 23-20. Babes είναι δύο Boys, Πατήκας. 3 δευτερόλεπτα, πρέπει να γυρίσει, θα κάνει το λεπτρίκια, μπήκε και μέτρησε! Από τον Τζιόγκα, τι κι αν είχε άμυνα πάνω του, τι κι αν γύρισε, τι κι αν τελείωνε ο χρόνος. 23-22, έχουν επιστρέψει από το μείον 18 μόλις στην πρώτη περίοδο οι The Boys. Έχοντας... Δεξιά με μια μεγάλη ευκαιρία, δεξιά με αλλά όχι και μόνο από τον Ανταλίσκη 75. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Τι να πει κανείς για αυτή την πρώτη περίοδο, μείνετε μαζί μας για την δεύτερη. Επιστροφή λοιπόν στον Καρίνα. Πολύ για να ξεκινήσει και η δεύτερη περίοδος στην αναμέτρηση την οποία παρακολουθούμε. Και αν συνεχίσω να μιλάω για λίγο ακόμα θα γίνει άβολο, οπότε ξεκινήστε please. Καταρχήν για τους Boys οι οποίοι έχουν παραδέχει από το 1-18 στο από το 22 στο 23-22. 23-22, στην διατρίσα από την γωνία, άστοχο. Μάχη θα πάρει το έτερο τριάρι το rebound. Μαχαρίδης. Ωραία πάσα συγκράτησε, αλλά έχει κλειστεί. Ο ψηλός, Ιατρίδης. Ένα σκρίνα από τον
για 3 σπολιάν από τη γωνία, είναι άστοχος, θα σπρώξει την μπάλα με τα χειροδάχτυλα. Δεν είναι κανένας ο Μέντες, τον Μπέιμς, και υπάρχει στήριγμα. Λοιπόν, ο Τσέρις έχει περάσει εντός, νέα προσθήκη. Ποιο τον είδες, με τους Μπέιμς, πατήκας. Σε ένα τζάμπ, ο Λάνου. Τζέρις, κόφι με στη ρεκέτα τον εμπειρίο Πατήκας. Πες στη γωνία τώρα ο Τζέρις. Τετρίδης και έρθει και μπαίνει στον Ρεπεχαρίδη της Ευρώπης. Σε δεύτερο ίδιο και μπαίνει πάση. Σε πια δύο άστοχο απέναντι στον Ρεπεχαρίδη. Βγήκε η άμυνα, προσθέτει να τρέξει, σκαστή πάσα. Κάμισε δημιουργή. Έτσι βγει πολύ, 23-27 μπροστά οι The Boys. Big Babes από τη μία, The Boys από την άλλη. Για να δούμε ποια ομάδα θα ενηλικιωθεί επί από την άποψη την αναμέτρηση. Και τρίτης. Πριν και την παράσταση του Παλαιάνου, ο οποίος θα τον ξανατροφοδοτήσει και θα μπει το καράτι του στον πικερόλ. Και μπροστά μου με Τσιόγκα ο Ιατρίδης, Άλεξ Ιατρίδης. Ένας από τον τριό γνωστό στην προσωπική μας κοινότητα. Ενώ στους τάστα που τώρα δείχνει ότι ο Τσιόγκα σε αυτήν το rebound. Υπάρχει Μασούδη. Ζηρός. Τον πέρασε Westbrook. Κιάμις δηλαδή. Θα προσθέσει στα 3 δευτερόλεπτα, έχει ζητήσει από την γωνία. Δεν θα πάρει όμως το σύνολο, θα πλήττει το καλάθι. Έρχεται από την ατομική προσπάθεια που πήρε. Κιάμις στέκεται στον αέρα, θα μετρούσε αν έπαιρνε ή το ένας λεφ. Θα το ξέρεις. Δεν θα μετρούσε το ξέρεις. Θα μετρούσε το καλάθι που έπαιρνε. Ξέρεις που τρώει μία ακόμα συνεργασία τον Μιχανίλα τον Μπέιμς. Όχι τελικά ήταν ο Πατήκας και δεν ξέρει την μπάλα με το χέρι του. Ξηρός είναι με το χέρι του. Το μπάσκετ ας πούμε χρησιμοποιούνται και πόδια πολύ. Ήταν αναγκαία η διαθυντήρηση. Ξηρός. Ξηρός τώρα ένα jump shoot Πατήκας είναι άστοχος. Αμυντικό rebound στον Λουκοκαρίδη. Καρίδης για 3 χωρίς να δώσει πάσα και είναι και πάλι έστοχος. 28-27. Χέρι δεν πειράζει ο Γιώργος Πατήκας από τον πάγκο. Τέντζος στα εξτέντζος έχει περάσει εντός. Και ο Γκάς. Στούδης, καλό πάση γκέιμς για 3 θα το πάρει στα εξτέντζος από την πόλη. Είναι άστοχος όμως. Έχει τον νοητή το στοιχείο του Τσαλονίκς μεταξύ άλλων των σύμπησης των The Boys. Τον Καρίδης. Στα εξτέντζος αδέρφια Πατήκες και αστέρι σπανός, ο οποίος δεν έχει περάσει ακόμα. Λάθος, έκλειψαν τώρα οι The Boys. Ο Γιούκας τώρα πάει μέχρι μέσα. Θα αφήσει τώρα το καράτι. Νέα σκοτώμα του Πατήκας. Θα πάρω το σαφόλο να είσαι εκτέντσο. Φαλιάνου. Θα βγει και ανισορροπία. Θα συνέχισε την πάρα και πάλι ο Γιούκας. Δεν είναι η πρώτη φορά που βγαίνει για φάση. Πατήκας. Λίγο είναι η γωνία στην weak side για 3. Σάστοχος όμως. Να πάρει το σύγκρος. Να πάρει 3 πόντους. Αυτό είναι το στύψι. Ο Λάνου, κάτι έχει ζητήσει, καθώς ζητήσει για time out από τον Μπαγκοτον Μπέιμς. Ο Λάνου άστοχος. Εντάξει, πώς πιέζει από τον Καρίδη, είναι απίστευτο. Κάπως έτσι με την πηγάει ο εφοριακός. Ο Οικονόμου περνάει εντός. Κνέου, καθώς και ο Δημιρούλου είναι έτοιμος που περάσει. Ο Μπόις έχει κλειστεί από δύο, θα κάνει το σούπι, είναι άστοχος κάτω από το καλάθι. Όλο το Καρίδης. Θεό. Και στέκεται, στεώκεται, είναι άστοχος από το μικρό rebound. Τώρα έχει πεταχτεί στο ανοιχτό γήπεδο, το Τσέρι θα πάρει, είναι άστοχος όπως και αυτός. Κάτω από το καλάθι, σχεδόν εξ επαφής. Τέτζος, πήγας ωραία, πάσα πίσω από την πλάτη του Ιατρίτη, καλάθι και φάουλο τον Θεό.
αφεντία αξιότατα. Δεύτερο φάουλ το 13. Πάρει την μπάλα και έχει κερδίσει το φάουλ από τον προσωπικό του δίπολο Παναγκάνου. Ανοίγω από μπροστά. Ανοίγω από μπροστά λέει ο γεροσκοπικός από τον πάγκο. Δεν θα παίξει ούτε απόψε. Πρέπει να πω τραυματισμό, ας ελπίσουμε να είναι περαστικά. Και σε αυτόν και σε όλους. Στις τραυματίες. Γενικότερα. Καρύβης. Καρύβης, ωραία πάσα, συγκράτησε. Βγήκε το χαϊλό, έχει κυστεί από 2 στα 3 δευτερόλεπτα. Ο άλλος θα βγάλει πάσα, όχι τελικά δεν θα πάρει ο Λουγανίδης. Επιστροφή για μία ακόμα φορά, πού αλλού στη ζώνη καρύνα. Επανέναρξη του παιχνιδιού, 28-32. Έχουμε περάσει το δεύτερο μισό της 4ης περίοδου. Για τρίτης, το παιχνίδι για τους babies, όπως καταλάβατε. Ναι. Ο Λιάνου θα συγκρατήσει για τρίτης. Στην hook side θα πάρει το τρίποντο, είναι άσχατο. Κάνει τέλος. Νέος, σκαστή πάσα, δεν θα συγκρατήσει αυτή τη φορά. Στο Καρύβι. Λάθος το λάθος. Όλο κλέψιμο Δημήρογλου. Δημήρογλου πάει ταχύτατα σαν ο δοστρωτήρας και άφησε την μπάλα στο καλάθι. 28-34. Καρύβις πήρε το φάλο τον Σάκ Τέντσα. Είπανε το καλάθι δεν το καλό. Ζήτης. Κύριο χέρι στον Παϊτάρη σου για τρεις. Είναι άσχο το Καρύβης. Καλή πάσα, δεν θα συγκρατήσω το Σεπτέο. Ο Γεωργίου περνάει εντός, καθώς και ο Παϊτάρης. Χαλάζεις, διορθώνω. Καρύβης είναι άστοχος όμως στον αμάρτητο τον Μπολεάνο, ο οποίος φαίνεται κάπως απογοητευμένος που βγήκε το play στη συνέχιση τη The Boy του Γεωργίου. Έως τα 11, πάλι σκαστή πάσα και από εκεί στον Σιόγκα είναι μια προσπίση, πάει μέχρι μέσα του Μπολεάνου, βγάλει την πάσα από τον Γεωργίου σου για 3. Μαρκάρις μέτρα από τον Τερζίτη, έστοχο! Είναι 23 λεπτά, υπάρχει time out ή όχι. Όπα τι έχει, αγούς και κόρνα, όχι. Συνεχίζουμε κανονικά. Λιάνου, ζήτησε κανένα τις προσποιήσεις, συνεχίζει τις τρίπτες. Λάθος, δεν έπρεπε από ο Γεωργίου. Δίπλωσε και πάλι άμυνα από τον Γεωργίου, σκαστή πάσα τεό. Δεν θα αφήσει την πάρθα καλά αυτή τη φορά, έχασε μπουκιά μέσα από το στόμα. Την έφτισε εντός, εκτός αγωνιστικών γραμμών. Όχι εντός του καλαστίου. Πιτάρα είμαι απόψε. Δεν μείνω γνωστή την επαναφορά. Ποιος είναι το παιχνίδι που βλέπουμε κυρίες και κύριοι. Από το μείον 18 στο σύν 9 η The Boys είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν έχει πάει πολύ ψηλά. Το σκορ πάει λίγο ψηλότερα καθώς ο Θεός θέλει την διαφορά για πρώτη φορά στο διψήφιο για την πλευρά των The Boys. 28-39. Ο Κρίβης. Είναι αφήστο εδώ που βλέπουμε. Μετάλης. Ζήτησε για 3 από την κορυφή. Είναι άστοχος. Θα έρθει επιθετικό rebound τελικά.
πέφτοντας κάτω είναι άστοχος ο... ο Λάνου. Κράτης, τώρα από Γεωργίου είναι σαν πέναλτι, το πήρε, το έβαλε! Παπ, 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 28-42. Με το Καρύβης. Συν 14 η διαφορά υπέρ των The Boys. Ήταν πίσω με 18. Μόλις την προηγούμενη περίοδο έχει πέσει κάτω και υπάρχει επιθετικό φάουλ. Ο Γεωργίου έπισε κάτω. Ο Λάνου έχει φιλεθεί με αυτό. 4-3. Πίστευτη παράθυνα του The Boys. Συγκατέχει το refuse to lose μέχρι το κόκαλο. Πήγα να πω το μέχρι το κάτι άλλο, αλλά εντάξει, μην το πούμε, καλύτερα δεν κάνει. Το κόκαλο είναι έτσι και λίγο πιο βαθιά μέσα. Τις περισσότερες φορές. Τσιόγκας, αλλάξεις από την γωνία στην πια 3, θα το πάρει και βρεθεί ελεύθερο στην άνθρωπος όπως πούμε για την φορά. Γιατί είναι σύνθρεπη πίσω του σαν νίντζα, δεν πήρε έκανε το φάουλ όμως. Ακόμα να σας βοήθεια, ο, κυρώνεις. Ολάνου, για τρεις άστοχος, ούτε τώρα θα σπάσει το ρόδι, έπειτα από αρκετή ώρα. Σμπέιμς είναι κάποιος με 65. Μύρο γλουσικά στην πάσα, γιατί ο Τσιόγκας τώρα, κλειστή θα γυρίσει με ένα fade away, είναι άστοχος, αλλά μπήκε και βγήκε για τρίτη στο rebound. Για τρίτη στέκεται, πήγαινε με ένα high-low τον Παουλεάνου, ο οποίος έβαλε το καράφι, πήρε και το foul. Έχει κλειστεί από 2, 30-42. Πάμε που έχει κλειστεί στον Χαλάτσι. Έχει ζητήσει αλλαγή ο Πάγκος των The Boys. Έτσι όπως κλειστεί ο Μολιάνου. Μπάλα τα έβαλε λίγο με το τεπλάνι. Μουσδάκης περνάει εντός στη θέση του Χαλάτσι. Στην πάσα από τον Γιοργίου και τώρα σε ένα jump shoot, έστω και αυτό! 31-44 μεταξύ πολλών άλλων, η ευτυχία είναι με το μέρος των The Boys. Ένα κουρούπι έχει πάει πάνω στην κάμερα, αχ τώρα την κούρισα και έφυγε. Γνώνης, Γνώνης στέκεται με τη θελή, θέλει να πάρει το follow, δεν το δεν τα καταφέρει, δεν έπαιρνε ούτε το καλά. Δεν έβαλε, έβαλε, ωραίο. Δεν μείνω γλου. Άλλαξε ταχύτητα, έβγαλε την πάση στην κράτηση όπως τα έξι γωνιά. Πανός με έτοιμος να περάσει για πρώτη φορά στον παρκή για την πλευρά των Red Boys. Weak side ο Σουντάκης, Γεωργίου. Περίτα στις κρύα τον Τσιόγκας για τρεις. Είναι άστομο, με τρίτη στο rebound. Τρίτη ο χρόνος επίσης. Μετάρης, επίσης τώρα για να δούμε, δεν θα πάρει τον τρίποντο. Και βρεθεί Φέρλι ελεύθερος. Συγγνώμη, θέλει να αποστάρει και πάλι μέρος δεύτερος. Για τρεις μαϊτάρες θα το πάρει αυτό στα 10 δευτερόλεπτα. Άστοχος. Επιθετικό rebound. Άστοχος όμως κάτω από το καλάθι ο Ιδρύβης. Την μπάλα έχει περάσει εκτός. Πολλαπλά χέρια δείχνουν και φυσικά. Διαφορετικούς ορίζοντες. Βορρά-νότο. Από το βορρά μέχρι το νότο. Σπανός περνά εντός. Και εγώ στον πάγκο. Συγγνώμη, είναι παραφορά του Ιδρύβη. Γύρισε, είναι άστοχος, θέα το rebound. Θέο στα 20 τρόλεπτα. Όπι κι αν είναι δυνατόν! Γεράσιμε. Ναι. Τριζίδης τα πλέ. Ναι. Εγώ θα πρέπει να μην πάρω. Μύρο γλου. Αφήνει τον Τριζίδη, έχει πάρει πιστεύω για την προηγούμενη φάση. Τότε και δευτερόλεπτα. Γεωργίου. Τότε δευτερόλεπτα. Στο 7. Πάει μέχρι μέσα, ωραία πάσα, ένα jump shoot. Δεν το δικαιώσει τον επιθετικό rebound. Κάπου το καλάθι. Μια φάση. 31-46. Υπάρχουν λόγια για να περιγράψουμε αυτό που μόλις βλέπουμε. 31-46 στο σύν 15 βρίσκεται η ομάδα η οποία βρισκόταν πίσω με 18 στην πρώτη περίοδο. Ένα παιχνίδι στο οποίο δεν έχουν μπει πάνω από 31-46 πόντι αντίστοιχα στο πρώτο μισό. Τι άλλο να πει κανείς, πραγματικά. Τα έχουν πει όλα οι παίκτες και με το παραπάνω έχουν μιλήσει, έχουν βγάλει διαλέξεις, έχουν βγάλει. Έχουν γίνει όλοι οι ρήτορες.
βάλει πολιτικούς λόγους, μπασκετικούς λόγους. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, καλύτερα να σταματήσει τώρα πριν πω για άλλες πούλες. Μείνετε μαζί μας για την έναρξη του δεύτερου μισού. Επιστροφή λοιπόν στον Εγκαρίνα. Πολλά έτοιμα για να επανέλθουμε στην αγωνιστική δράση. 31-46 είναι το σκορ. Στη λήξη του πρώτου, οι The Boys πήγαν από το μείον 18 στο συν 15. Έχουν κάνει μεγαλύτερο comeback από την Άντζελα Δημητρίου. Έναρξη τρίτης περίοδου, πρώτη κατοχή για τους Big Babes. Στην μη της άβολης ηλικίας. Όλα καλά, Λεπτοκαρίνης. Στην πρώτη κατοχή Ζήτης. Όμως κατάνε για τρίτη που το επιστρέψει την μπάλα. Λεπτοκαρίνης. Λεπτοκαρίνης στις τρίπλες παραλίγο. Anti-breaker στο σπανό. Από τη γωνία τερζήτηση για τρεις. Δεν έχει δίσει την εξαιρετική επαρκώς. Όσο το μπορούσε ενδεχομένως για τους Babes. Αυτό έχει συμπτώνα, δεν μείνω γλουτς. Θεό. Η έξτρα πάσα στον Σπανό, η έξτρα πάσα στον Θεμίρογλου. Πολλές έξτρα πάσες. Την βρεθεί ο Θεμίρογλου ελεύθερος. Θα το πάρει τελικά με το Λεπτοκαρίνη, ο οποίος ήρθε για τρεις άστοχος. Αμυντικό rebound. Τζιρόνι που θέλει να τρέξει. Λεπτοκαρίνης. Ωραία πάση στον Τζιρόνι και πάλι στέκεται και εκτελεί. Είναι άστοχος όμως. Σεντερωμένος λίγο φάνηκε. Εκεί μέσα μόνος του, σχεδόν περπατώντας στον αέρα από Παπαγιοργίου. Λεπτοκαρίνης. Καυτή πάσα πολύ χαμηλά στην κράτηση της Τσιρόνης και έχει κερδίσει το φάουλ από το Λάκη. Είναι ο Σερζίδης. Ο Τρίδης. Κάτι Σερζίδης, καυτή πάσα. Ο Τρίδης έχει την αποστάρηση για τρεις. Τσιρόνης είναι άστομος έρμπολ. Θεό τώρα. Θέλει τον Μύρογλου, πάει μέχρι μέσα, βρήκε τίχνος απέναντι σε δύο παίκτες. Θεό έχει βρεθεί ελεύθερος, πάει μόνος μέχρι μέσα. Σπανός έχει βρεθεί στην γωνία, θα πάρει την μπάλα και το τρίποντο. Είναι άστοχος και το καλύτερο rebound. Μετρίζει στην κορυφή, τερτζίδης τώρα. Στα 14. Θα εκτελέσει σε δεύτερο χρόνο. Έφαγε το εισαγωγικό την προσπίση ο Παπαγιοργίου με τα μπλά στο έξω όμως. Οπα, λάθος. Αρχίσαμε τα προηγούμενα. Βγάλουμε την μπάλα να πάει στο κεφάλι μιας φίλης του Μπέιμς. Όλα καλά. Βγήκαν... Δεν πάρει στο κεφάλι μωρού. Είναι θέμα. Για τον Μπέιμς το λέω, μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Ζήτης ο Πιάτρης από τη γωνία, είναι άστοχος. Δεμίρο Γκλου το rebound. Είναι ελεύθερος της Μαρπεζίδης, ο οποίος κυνηγάει το Δεμίρο Γκλου. Στην πάση σαν Μπουσνάκης. Πάλι Θεό, χέρι με χέρι στον Μπουσνάκης, δεν θα δώσει. Γύρισε τα χέρια. Τι πήγε να μπει, το πίστεψα για λίγο πραγματικά. Λέω άμα μπει και αυτό, εντάξει. Φέρτε μας και τους Celtics. Δεν θα αρχίσει σε δύο βολές. Άσχος είναι βολή. Και το χρόνο του είναι έτσι δεύτερη. Τα λένε οι δεμπόλοι στον παγκό. Τι δείχνει. Πάμε να κουτσομπολέψουμε. Να εννοώ να ασκήσουμε δημοσιογραφία. Τυρώνης άλλαξε και πάλι με τον Τερζίδη και στραφήρε στα 14 δευτερόλεπτα. Πέσει κάτω χωρίς να πάρει φάουλ, δύο παίκτες στον Μάρκαρα. Τερζίδης βάλει Τυρώνης στα 9, έχει σηκωθεί, έχει ανασηκωθεί. Έχει γυρίσει, έχει αστοχήσει. Αύριο τον Σπανό, έχω κουράσει. Φαίνεται σε τρεις παίκτες, υπάρχει δίπλα από τον Τυρώνη. Καλά στον Μπραφαρά. Μουστάκης. Δηλαδή, Σπανός. Γεωργίου στέκεται και τελεί. Είναι άστοχος, τελείται το rebound. Ζήτησε
στήριγμα ή όχι. Προστάρει τον Τέο, θα βρει τώρα μια πάση στον άλλο. Θα μαλλιτάρει δύο φορές. Ζήτηση για τρεις από τη γωνία, φέρετε τον Δεμίρο που είναι άστοχο στο αμυντικό rebound Τέο. Φτιάξει μια πάση, φτιάξει μια ακόμα την βρήκε στον Παπα... Παπάστον, boys. Δεμίρο Γλου, έκανα κανένα λογοπαίνιο, δεν μου ζήτησε, το χωράμε. Καλώς ήταν το Καρύδι, ωραία, θα επέντε σε δύο, θα βγάλει την πάσα εναερίως. Ο Γεωργίου, εδώ τώρα κάνει μια προσποίηση, θα βγάλει και στον Κουσδάκη περαιτέρω, άστοχο. Πήρε την τύπη. Για το κλέψιμο και το έκανε ο Δεμίρο Γλου. Ο Γεωργίου, σκαστή πάσα και τώρα θα καρφώσει ο Πανός. Το συνήκος έρχεται με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο. Διαφορά στους 20! Σε παιχνίδι που έχουν μπει 82 πόντι. Μία ομάδα είναι στους 18, η άλλη είναι στους 20. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα εύκολα. Το Καρύδι είναι άστοχος στο τόπο που πήρε. Τώρα που θέλει να τρέξει και αφήνει την πάρα στο καλάθι. Ακόμα πιο μπροστά οι boys! Δεν μπορώ να I can't wrap my head around it που λένε και στο χωριό μου. Και το follow από τον Κουσδάκη. Time out! Έχει κλειστεί. Οι αλλαγές. Είχε τα δύο. Τι γίνεται. Παγωτό σοκολάτα βανίλια. Α. Παγωτό σοκολάτα βανίλια. Και τα δύο λοιπόν. Έχουμε και αλλαγές και... Time out. Επιστρέφω πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο Λεγαρένα έχει πάλι μια περίπτωση συγκυρία, δεν είχε υπάρξει time out. Είχε δοθεί μόνο το OK για τις αλλαγές από τους διαιτητές. Άμα θα τα λέγανε λίγο διαιτητές με παίκτες των Babes που τον Τζιρόνι και τον Τραζίδη που έχουν καθίσει στον πάγκο τώρα. Είχαν πάει και παίκτες στον πάγκο, νόμιζαν και οι ίδιοι οι παίκτες ότι είχε δοθεί time out. Συγκυρία δεν είχε δοθεί. Συγκυρία 53. Μετρίδης. Ο Ρόπας του Λίγου Παϊτάρι στο για 3 άστοχος τώρα ο Bomber στον Big Bay ξενίωτε. Θα γυρίσει η Fade Away άστοχος στο Λάνο απέντε σε 2 ψηλότερους παίκτες. Για 3 έχει βρεθεί στην 4 που απογελεί είναι άστοχος, θα μάρθω στο Μουσάκι. Το Καρύδης. Βρίσκει το Μουσάκι τα mind games στα χέρια, στις τρίπλες, στα όλα αυτά. Κλέψει μόνο την πρώτη μπάλα μας ήδη. Υπάρχει και παρατηρεί. Οπα! Μπήκε από το φυσάκι. Υπάρχει φάουλ και κατά τη διάρκεια του φερόμενου ως time out. Δεν ήταν τελικά time out. Ήταν αυτή η συγκυρία η οποία περιγράψαμε. Μην ξαναλέμε. Είχε δοθεί παρατήρηση. Τσιτάμε. Ζαλίσεις και πάλι. Ράτσις από τη γωνία από τον Γεωργίου πάει μέχρι μέσα. Συγκρατήρι παραπλήθη και εκτός που μας έδωσε ένα jump shoot με τα μπράσκο. Θα πάει πάρα πολύ καλή προσπάθεια αλλά δεν παίρνει το επιθετικό του πάνω του Γεωργίου. Είναι ο Καρύδης. Καρύδης στο... Στο drive είναι άστοχος ο... Γεωργίδης θα μιλάει τους ρόλοντα και γιατί κόλλησε. Και παίρνει τέλος πάντων στην Jack 3 έχει κολλήσει. Στο στιγμή και όπως παίξει ο οποίος δεν έβαλε το σπάσι ο Καλάτσης. Για 3 και πάλι. Με τη δεύτερη προσπάθεια, όλοι αξίζουν με μια δεύτερη ευκαιρία. 31-56, καλώς ο Νικητής. Αριξίζει την προσπάθεια. Ο Καρύδης. Έτσι έτσι είναι λίγο θα περάσει για τους Big Babes. Ένα jump στο ο Καρύδης είναι άστοχος τώρα, δεύτερο rebound. Μη πάσα συγκρατεί και με ένα χορευτικό. Αφήνει την πάρα το καλάθι, Γιάννης. 31-58. Λάνου, deflection από τον Τέο που είσαι έρθει ως βοήθεια. Είμαι στο πατήκας, περνάνε εντός. Το οικονόμου και το Γεωργίου περνάνε εκτός. Εκτός. Δραματικούλης έγινε, μου φαίνεται. Καθίγει, του φέρει σαν αλλαγή. Δεν είναι κάτι. Εκτός της ζωής σας. Επί του Καρύδης πήρε τον Ιεσίδη για 3 άστοχος. Υπάρχουν ακουμπήσεις στο πόδι του Μασούδη. Πήγε μέχρι μέσα εκεί που ήταν και εξακολούθησε να είναι από ο Λεάνου έπειτα από το επιθετικό rebound. Εστόχισε 33-58. Ο
Μιλιάδης έκλεψε. Ο Αντωνιάδης και μέχρι μέσα του το καρύδι σε αυτή την παρασκολάτη. 35-58. Συγκεκριμένη την μπάλα για πάση που δεν περίμενε ο Χαλάτσης. Και γέλησε το φάουλ του καρύδι. Έτσι έχει περάσει μετά από αρκετή ώρα στο παρκή μου, ήταν πολύ ωραία. Καδίκας, λάθος πάσα. Έχει πάει και φάουλ. Στο τσέρι. Αλλάζει. Ένα jump shoot σε καλανό. Ένα άστοχο. Τρίτης rebound. Τσέρις. Από τη γωνία σου για τρεις, ο Μιλιάδης είναι άστοχος. Αρνητικό rebound και διάθεση για τρέξιμο, πέρασε έναν. Εντάξει, την μπάλα θα πάρει το μυθυντικό rebound ο Κέμις. Πέρασε την μπάλα, πήρε το μυθυντικό rebound. Γλέντισε λίγο τη φάση. Ο Κέμις θα μου επιτραπεί. Κυρίως θα μου επιτραπεί επειδή δεν ακούει κανένας. Αλλιώς μπορεί να μου την έλεγαν. Χαλάτσεις, όχι τη φράση, τη φράση την είπα εγώ. Χαλάτσεις, καυτή πάσα. Σούδης για τρεις απέναντι σε άμυνα του Λεπτοκαρίδη, είναι άσχοδης ο Χιάμις. Τέρις, από τη γωνία Λεπτοκαρίδη θέλει να μειώσει κι άλλο, είναι άσχοδος. Θέλει να μειώσει κι άλλο, ναι, οκ, το πάνω. Αντιμιάδης κάνει το φάουλ στον Καλάτσι. Τρίποδο με ταμπλό είναι άσχημος όμως. Χιαμίς. Λάκτης. Χιαμίς τώρα στην κίνηση. Φιλός. Χαλάκτης. Μέσα. Συγκράτη. Πασούδης. Όρμα και πράγμα. Πάσα ωραία. Ο Λάνου. Έχετε ένα γύρο στέπ. Θα τον δικαιώσει. 37-60. Πάσα με το ένα χέρι μια άνθρωπο που μου ξεχνάς συμπληκτικό rebound, όχι καλά σε δύο παίκτες ασφαλείς. Πάσα με το καρύδι συγκρατή, δεν θα την αντιλέψεις εσείς από τον τρίδι. Συμπληκτικό rebound και από τον τρίδι και καλάθι. Offside είπε ο Γιώργος Παντήκας. Καθώς ανοίξαμε την πάσα, πριν αυτή ο στάση στον τελικό της αποδέκτη. Καλάτζι. Τρεις άστοχος καλάτζις, αναφέρεται από την ευκέντα. Λάνου, πέρασε έναν, πέρασε δύο, τρεις, πέρασε 1013, αλλά δεν έβαλε το καλά, δεν είναι δυσματικάς. Δεν πάω. Ευχαριστώ λοιπόν της τρεις περίοδου. Ξεμείς. Σαν πέναλτι είναι αυτός, για τρεις, άστοχος, θα σπρώξει την μπάλα στον Πατίκα. Ο Τσιούγκας, Καλάτσις. Καλάτσις, θα σκαλούν την σειρόμετρο πια. Μέσα πέρασε μόνο στο πέναλτι και στον Ιατρίδη και είναι στοχός. Ο Καρύδης. Ο Λάνου κράτησε... Όχι τελικά. Δεν θα δείτε τι πάει στο μπάλκο να πάρει κάποιες αλάθες.
αλλά εκεί που πραγματοποίησαν οι Babes 13 από τα 16 δευτερόλεπτα, όλα για τους The Boys. Θα μείνουν 3 δευτερόλεπτα για τους Babes, σε περίπτωση που ξεκινήσουν την επίθεση. Για τρεις καλάτες, απέναντι σε άμυνα του Βατζέρη και αυτό μέσα 3 δευτερόλεπτα. Ο Παγκέβο Παπάσκη, τέσσερα δευτερόλεπτα ακόμα έχουν οι Babes, λίγο ασυνοησίας και είναι γραμματεία, it's okay. Τέσσερα δευτερόλεπτα λοιπόν, Μπαλεάνο έξεψε και έχει κάνει φάουλ. Παλάτσες. Αν κρίνουμε από τις επιφωνήματα, εμένως να διαφορούν κάποιες συμπέκτες από τον παγκό των Boys, όσον αφορά το σύρμα. Τρία δευτερόλεπτα τώρα, δεν μπορεί να ανεβεί ο χρόνος. Ο Γιατρίδης, για τρεις... Τι μπήκε! 42-66 65, α, καλά, έχει γίνει τώρα χαμός. 42-65 για τρίποντο. Έτσι το βάφτισα και μπράβο μου. Επιστρέφουμε λοιπόν λίγο με ένα ξεκίνηση της τέταρτης περίοδου. Επιστροφή λοιπόν στον Ιγαλίνα Ερίδα από την ανάμα πλάγια την τέταρτη περίοδο. Πέντος, τεράστη. Στο παρκέ πρώτη κατοχή είναι για τους The Boys, οι οποίοι βρίσκονται μπροστά. 23 πόντους, τέντος. Με στρέφτει από το buzzer beater του Ιατρίδη και αυτό στο παιχνίδι, μόνο αυτό μας έλειπε. Καζέρι. Όλα δάχτυα μαλλιά, ο Φερετζέστης έλειπε. Εξήτηση για 3 είναι άστοχος, πολλά θα συγκρατήσει τελικά την μπάλα ψηλά. Φέρνει το χόρι μπάουν, θα γυρίσει και είναι άστοχος. Και μόλις χτύπησα πάλι μου. Καλά. Είμαι λίγο drama queen, η αλήθεια είναι. Τέντσος, στην επαναφορά, παίρνει στο Λατσέρι. Δευτερίζει και πάλι πλάτη στον Πατίκα, ο οποίος θέλει να γυρίσει και να βγάλει μια πάσα. Δεν πέρασε όμως περιττέρω μέσα στην αγκέντα του Μασούδη. Ελλάδου, Λατσέρι σε για 3 στόχος θα παίρνει στο Πατίκα, ο οποίος ήρθε και γράφει να τον αποτρέψει από τον ασκοράρι. 45-65, Τέντσος. Στον Βατζέρι που του βγάζει το λάδι, είναι το αίμα σαν βαμπύρ, του βγάζει το λάδι σαν σεζόν στα μπέλια. Στον Ιατρίδης για 3 τώρα είναι άστοχος ο Σκυρώνης. Τι πήγε να γίνει εκεί πέρα με το Ιατρίδη, εκεί 45-65, τέντσος. Ο Σούδης από τη γωνία σου για 3 άστοχο έμπολ από το Σκυρώνη. Για να δούμε. Στην πρώτη περίοδο το έκαναν. Συν 18. Στην τέταρτη δεν θα καταφέρουν να μην το καταφέρουν. Στην τέταρτη βρίσκονται πίσω με 17. Βρίσκονται πίσω με 18 πόντους. Οι Big Babes. Μισές πόντους. Παρακαλώ. Πάλι τέντσος, Πατήκας πάει όντως στην αγωνία, στην άλλη είναι ο Σύρος ο οποίος πήρε την μπάλα. Τσούκας, καστή πάσα τέντσος, ο Magician τέντσος, για 3 άστοχος. Ο Πατήκας βάλει περάσει εκτός. Δίνει την μπάλα και το screen για 3 εύστοχος Μπολεάνου, 50-65. Όπα! Όπα! Τέντσος, μακρύ πάσα, δεν θα περάσει το Πατήκα. Τερζίδης έκλεψε. Όπα intensifies. Πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος όμως με την αποδοχή. Ο Τερζίδης, but wait, there's more. Από το Τζέρι σου για 3 Μπολεάνου, έχει βρεθεί ελεύθερος. Και αυτό μέσα! 53-65. Τι πάει να γίνει ρε παιδιά. Στο μείον 12 πλέον. Babes! 3-3! 3! Οκ. Τρίβο το πράγμα και πάει μέχρι μέσα και είναι έστοχος! Ο Τσιόγκας παίρνει στην άμυνα, χρησιμοποιήσε το κορμί του. Βασχετικά εννοώ. Μόνο. Ζήτης! Εδώ θα πάρει πρωτοβουλίες
στα 7 δευτερόλεπτα, στα 7 λεπτά της έπαιρνης περίοδου. Άστοχος στο running flow, δεν υπάρχει επιθετικό rebound όμως. Και πάλι η μπάλα πίσω στον Παουλάνο, ο οποίος έκανε μια προσπίση, μέχρι στο πλειότερο παίδι. Τον παίζει στα πόδια και πάει μέχρι μέσα ανάποδο, λέει από ούτε τώρα δεν θα μπει. Επιθετικό rebound και foul που είναι τρίδι. Η προσπάθεια θα γυρίσει δύο βολές ο Θηριώτης ψηλός των Babes. Και επίσης, παίξει στο Θεσσαλονίκης. Βασούλης περνάει στον πάγκο. Τέλος θέση του μετά από κάποια ώρα. Άστοχος στην πρώτη είναι Τρίδης. Ο Τρίδης ο οποίος παίζει με τη φανέλα των Babes στην Elite και με τη φανέλα των Θεσσαλονίκης. Θυμάστε. Κάποιος έπειτα από την προηγούμενη σεζόν ενδεχομένως θα περίμενε ότι θα ήταν vice versa. Δηλαδή Θεσσαλονίκης στην Summer Elite και Big Babes στην Master. Ω, το κουνούπι είχε πάρει. Τέο. Αλλά είπαμε, έχουν γίνει πολλές δημόσεις σε όλες τις κατηγορίες for that matter, όχι μόνο στην Elite. Σύρος δεν θα πάρει πολυκοσμία τώρα μέσα στη ρακέτα από παίκτες των δύο ομάδων. Τέο είναι άστοχος, θα υπάρξει επιθετικό rebound από τον Σύρο, δεν το σέρνει rebound ο Σύρος. Κάτι κασκαστή πάσα, Τέο συγκρατεί, υπασφυκτική πίεση, κόπηκε από τον Ιατρίδη. Πετάξει την μπάλα, δεν υπάρχει φάουλ, επιθετικό rebound, έχει ένα μειωθεί ο χρόνος του πίεση. Αυτοματικά. Όχι ο χρόνος του πίεση από τον Πατήκα, από την γραμματεία. Ο Γεωργίου περνάει εντός στη θέση πιανού, πιανού ποιου. Ποιος μωρό μου, ποιος. Στη θέση Πατήκα, οκ. Μάλλον θα μιλώνει λίγο το σχήμα. Θα είστε εδώ. Κύριο. Ο Γεωργίου για τρεις θέσεις. Έτσι το πως απέναντι στο Βατσέρι. Αυτό κι αν είναι μαχαιριά στην καρδιά των Babes. Οι οποίοι βρίσκονται πίσω με 16. Το βουνό που είχαν να ανέβουν τώρα είναι χιονισμένο. Συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια εδώ πέρα. Ο Λεάνος είναι για τρεις. Άστοχος ο Τρίτης, επιθετικό rebound και καλάθι τροφοδοτώντας πίσω από την πλάτη του Θεό τον Τσιρόνι. Γεωργίου pressing τώρα από τους παίκτες των Babes, όπως είναι αρκετά λογικό. Κοίταξε λίγο θολοφωνικά ότι είναι ωραία. Πάει μέχρι μέσα, Σύρος. Σύρος στα 9, έχουν τρεις παίκτες, πέρασε ο τέταρτος έκανε το πλέξιμο Τσιρόνις. Ξέρεις, με τα σβήματα πάει μέχρι μέσα παρά λίγο καλάθι και φάουλ θα έρθει στις δύο βολές. Και αλλαγή. Καλά της ετοιμάζεται να περάσει εντός. Πραγματοποιηθεί η αλλαγή πριν τις βολές, μάλιστα. Σύρος περνάει στον πάγκο. Δέχεται και τις οδηγίες από τον Γιώργο Πατήκα ή ενδεχομένως το κράξιμο. Τέσσερις είναι άστοχος στην πρώτη. Τέσσερις είναι άστοχος στην δεύτερη. Είναι τεπέκτος μήνα. Καλάτζι. Τέσσερις είναι το Θεό. Όπα, δεν υπάρχουν βήματα. Θα σβήσει πολύ παίκτη στον Babes. Είπα το στο 3. Κυρώνεις δεν θα πάρει το αμυντικό rebound. Σε ξέρω. Χρονοβόη έχει περάσει 50 χρόνια. Γεωργίου, ας την πάσα και πάλι Τέο. Ζάμψη στο τάστοχο τώρα, η δευστοχία δεν είναι με το μέρος των The Boys, είναι αρκετή ώρα, εφαρκώς. Για να μην δώσουν ελπίδες στους Babes, γιατί έχουν πάρει τις ελπίδες σε αυτό μπάστι, τους κρατεί το κλέψιμο Τέο. Δύο εναντίον τριών και πάει με κινέσια και καλάτσι και φάουλ από καλάτσι. Πέφτοντας κάτω, το τσέρις. Άστοχος την πολύ ο Χαλάντζης.
δεν θα ολοκληρωθεί το έμπιστο τρίποντο. Θα θέλει να βιαστεί και πάει μέχρι μέσα. Έκανε λάθος πάσα από τον Κολεάνου. Φάουλ του Τερτζίδη. Προβοηθεί στον Κολεάνου. Είναι απλό τελικά. Ζητήθηκε αδιοθυντικό που κάποιος πέρα. Είναι απλό φάουλ τελικά. Άρα επίτησε και τους The Boys. Κάτσε. Τι πάει θα θέλω και πάλι. Δεν το σου πια. Τρει σεφ στο πώς και αυτός και πάλι. Περιμένει 75. Για τρίβεις. Τρίβεις. Πέρασε σε πέντε στον αέρα και είναι άστοχος τελικά. Λέει συντήσει ο τέντος, άλλο λέει κάποιος από τον πάγκο για τρεις άστοχο. Αλλάζει το rebound. Χαλάτζης απέναντι του. Τα σκρίν από τον Τζιρόνι και υπάρχει φάουλ πάνω στο σκρίν από τον Χαλάτζη. Τέταρτο Χαλάτζης. Τέταρτο φάουλ. Yes, το λέω σωστά το σύνορο το όνομα. Όχι, εντάξει, το ήξερα. Παραφορά, αλλά τον Καλίδης έχει περάσει μετά από αρκετή ώρα. Θέλει να σκρίνει από τον Τρίτη, θα τον τροφοδοτήσει. Τσιρώνης από την πορεία για τρεις άστοχος. Και Τρίτη στο rebound. Ο Καλίδης για τρεις και πάλι είναι άστοχος όμως τώρα. Ο το χάσει, δεν θα τον δικαιώσει επαρκώς. Το τρέξιμο που επιχείρησε για να σκερδίσει την μπάλα και την κατοχή για τον μάλλο του. Την μπάλα πρωτίστως. Τέντσος. Κλείνει με το Χαλάτζη. Για να το μάθω του Χαλάτζη τα σχέδια. Μου φαίνεται θα απολυθώ. Νομίζω θα είναι η τελευταία μετάδοση που θα κάνατε. Όχι. 15. Νούμερο το φαουλ. Τέντσος είναι επαναφορά. 2.52 ακόμα για τη λήξη. Λέω. Καλάτσες, η γωνία τώρα στην πιατρή από Βιωργίου είναι άστοχος στα... Φίτα, άλφα, δύο γράμματα. Άρα, εξάρεσε, εκτός δεν υπάρχει διεκδίκηση. Καλάτσες. Τέντζος. Καλάτσα από τη γωνία τώρα σου για τρεις τέσσερις 59-78. Καλύτες. 2,5 λεπτά ακόμα. Σαντάνου. Για τρεις μόνο τα μπλό Θεό. Πάντο ριμπάουν. Τέντζος από τη γωνία. Δεν θα πάρει το τρίποντο στην πρώτη φάση. Θα το πάρει στη δεύτερη. Αλλάζει τον Τούγκα. Απαραίτητο ήταν αυτό όπως φαίνεται. Έχει το έκλεινε. Τερσίδης αφήσει την πάνω στο καλάθι. Πιάστηκε στο ύπνο τώρα για τον The Boys. The Sleeping Boys αυτή τη φάση. Πέρασε όμορφα μέχρι μέσα είναι άσχολος όμως. Οι Babes λοιπόν οι οποίοι προχωρήσαν σε μία ακόμα ήττα back-to-back καθώς προέρχονται από την ήττα επί της Manchester ενάντια στην Manchester. Τερζίδης και τρεις απέναντι στον Σπανό είναι άστοχος. Ο Σπανός δεν πήρε πολύ χρόνο μέσα στην απόψε. Αλλαγές! Ενδεχομένως να έκλειναν οι The Boys ότι δεν χρειαζόταν. Λέω περνάει στον πάγκο ο Μύρογλου στη θέση του. Τα χέρια τώρα οι παιδιούς The Boys. Πολύ καλό κλίμα μεταξύ των παιδιών. Γρήδης. Γρήδης.
ζήτησε τώρα στα 9 δευτερόλεπτα. Πολύ ψηλή πάσα για να συγκρατήσει ο Ιχαρίτης του φάουλ που έχει κάνει στο Καλάτσι. Οι Πέιψοι, οι οποίοι είναι στο 4-2 μέχρι στιγμής, θα προχωρήσουν στο 4-3. Πρέπει στους 20 πόντους, 1 και 28 για τη λήξη. Ένα φάουλ έχουν δώσει οι Boys, οι οποίοι θα είναι αίτητοι έπειτα από 6 παιχνίδια έπειτα από το απόψινο. Καλάτσις για 3 άγρος Λούκας, λέει κάποιος από τον πάγκο. Δημήρο Γλου. Α, και αυτός Λούκας. Οκ, το βαφτίζουμε έτσι. Σύντια 3, σάστοχος. Λούκας θα έβαζε κάποιον. Λογικά. Τρολάνου. Πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος. Επιθετικό rebound όμως από τον Τετρίδη. Και έφερε ένα μικρό εγκεφαλικό προηγουμένως. Μέχρι να πω κάτι πολύ απλό. Ένα λεπτό ακόμα για τη λήξη του παιχνιδιού. Δημήρο Γλου. Jump shoot είναι άσχετο. Από τον Τσιόγκα. 44 λεπτά. Σειρώνει σου πια 3. Σεύστοχος 66-81. Καλώς. Σούταρ λέει ο Μπάγκο. Δεν θα σουτάρει. Δεν μείνω λίγο. Για να δούμε αν θα υπάρξει επίθεση. Θα πάρει το τρίποδο τελικά. Αλλά είναι άσχετος παρατήσει. Θα αφήσει όπως την μπάλα. Θα την πάρει ο Τζιρόνης. Γιατί είναι δευτερόλεπτα από το λόγκο αν υπήρχε της Ωνικαρίνα. Άστοχος στη βάση της Ιβάνης. Θα λίγο να μπει. 7 δευτερόλεπτα τελικό σκορ. 66-81 στο συν 15. Οι The Boys θα μπορούσαν να πολύ παραπάνω. Στο 25. Στο τέλος με τους Babes καταφέραν να κάνουν. Να μαζέψουν κάποια διαφορά. Δεν έκανα τον τελευταίο φάουλ που είχαν να δώσουν οι Boys. Κάπου εδώ πέρα τελειώνει μια πολύ πολύ απολαυστική βραδιά. Όσο πολύ καλά, τα πρωιά τέλεια και μία ακόμα φορά το πιο σημαντικό, άπειρες φορές πιο σημαντικό, συλληπιτήρια στους οικείους του Πάρη Νταμπούλου. Πάρα μα πάρα πολύ δυσάρεστο γεγονός που μας έχει αφήσει όλους στα χαμένα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.